Χαίρετε. Ατέρμονες συζητήσει αναπτύσσονται όλο ένα και περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο, τόσο μεταξύ των ίδιων των κυνηγών, όσο και εκτός του χώρου αυτών, είτε αντικυνηγών, σχετικά με τις φωτογραφίες που αναρτούνται στο διαδίκτυο και οι οποίε περιέχουν θυλάματα. Αν και είχα πει από καιρό ότι θα κάνω μια τέτοια ομιλία από αυτού του θέματος, το ανέβαλα έως ότου προκύψει και πάλι κάποιο νέο κίνητρο, το οποίο και δεν άργησε. Τι προάλλες μια σελίδα στο διαδίκτυο θέλοντα την ουσία να προβάλλει και να επιβάλλει την ιδιοληψία του αντίστοιχου διαχειριστή, αλλά και μια μικρή μερίδα οδια... ομοδιατών τη, κατέκρινε του κυνηγού οι οποίοι αναδούν φωτογραφίε με θυράματα στο διαδίκτυο, ω άνανδρου και από κάτω να ακολουθούν τα συνηθισμένα ευχολόγια διαφόρων ηθικολόγων. Φυσικά κάτι τέτοιο ούτε είναι πρωτόγνωρο ούτε παράξενο, αφού στην εποχή τη προοδευτικότητα τι να λησμονηθούν ήθη, αξίε και έθιμα σε μια ολοένα και πιο χειραγωγούμενη μάζα που διαμορφώνει την άποψή τη βάσει το τι πιστεύει ο αποξενωμένο από τη φύση όχλος. Α γυρίσουμε όμω τον χρόνο πίσω για να εξετάσουμε κάποιε αξίε μέσα από αυτόν. Πλήθο αναφορών για το κυνήγι απαντώνται στα έπι του ομήρου με αντίστοιχε παρομοιώσει όπω σε παραδείγματι στην 11η ραψοδία τη Ιλιάδος όπου ο Όμηρος χρησιμοποίησε τέσσερα σημεία σχετικού παραλληλισμού, θέλοντα έτσι να αποδώσει γλαφυρά την πορεία τη μάχη. Όπου αρχικά ο Έκτορα παρακινεί του Τρόε να καταδιώξουν τον Αγαμένονα, ο οποίο παρομοιάζεται με κυνηγό, και που αντίστοιχα παρακινεί του σκύλου του να καταδιώξουν κάποιο κάπρο. Αντίστοιχε παρομοιώσει θα δούμε ότι εντοπίζονται και στην 10 την 17η, αλλά και στι επόμενε ραψοδίε του Έπου όπου ο επικός ποιητής προσπαθεί να περιγράψει τόσο τα συναισθήματα όσο και την γενναιότητα του θηλυκού Αχυλέα. Ενδιαφόρε αναφορέ στο κυνήγι γίνονται και στο άλλο μεγάλο έπο του Ομήρου, την Οδύσσια, οι οποίε στο πλαίσιο της επικής αφήγησης τη επική αφήγηση έλαβαν πράγματι χώρα. Μία από τι πιο σημαντικέ και άξιε αναφορά είναι αυτή με θέμα το κυνήγι, όπου έλαβε μέρο ο ίδιο Οδυσσέα και η γη του Αυτόλικου. Συγκεκριμένα και όπω ιστορείται στου σχετικού στίχου τη 19η του Έπου, ο Δυσσέα, όταν ήταν μικρό, 15 χρόνων, είχε πάει στον παππού του για να μοιηθεί στη ζωή του κούρου και από παιδί να γίνει άντρα. Το αγόρι, οπλισμένο με ένα δόρι ολομόναχο και υπό την επιτίδηση των αδελφών του, έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο αγριογούρνο και να τον νικήσει. Κάτι που κατάφερε, όμω η προσπάθεια του αυτή τραυματίστηκε από αυτό το πόδι του. Γύρισε λοιπόν πίσω περιχαρή με αυτή την ουλή. Την έδειξε στον κόσμο διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια το τι έγινε, πώς τον περιποιήθηκαν, πώς τον γέμισαν με δώρα. Η ουλή αυτή μετέπειτα αποτέλεσε και το στοιχείο της αναγνώρισής του από την παραμάνα του Ευρύκλια κατά την επιστροφή του από τον Τροϊκό Πόλεμο στην πατρίδα του Νιθάκη. Όπου αν θυμάστε καλά τον πήγε να του πλύνει τα πόδια καθώς μεταφιεσμένος ο Ζητιάνος να μην αναγνωριστεί από τους μνηστήρες που λιμένονταν ο βιός του η Ευρύκλια τον αναγνώρισε από την ουλή αυτή που έφερε από μικρό διαχρονικά στο πόδι του. Και πράγματι, εκείνοι οι γενναίοι και ηρωικοί άνδρε ασκούσαν παράλληλα τη δραστηριότητα του κυνηγιού όχι απαραίτητα για τη διατροφή και την επιβίωσή του, αλλά για τα συμβολικά, σωματικά και πνευματικά ωφέλη που του παρήχε. Άλλωστε, ο βιοπορισμό από την διαδικασία τη γεωργία και τη κινητοτροφία είχε αρχίσει μετά το τέλο τη εποχή των παγετώνων. Και εδώ καταρρύπτεται το σταθρό επιχείρημα που μάταια σήμερα κάποιοι συμπλεγματικοί προσπαθούν να παραθέσουν ότι το κυνήγι δεν πρέπει να υφίσταται καθώς ο άνθρωπος έχει εξασφαλίσει άλλους, μεθόδου μεθόδους τροφής. Ωστόσο, οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν από πολύ παλιά κατά κύριο λόγο με τη γεωργία σε αντίθεση με άλλους ευρωπαϊκούς λόγους. Το κυνήγι όμως αποτελούσε για αυτούς απόδειξη θάρρους, γενναιότητας και θεωρούνταν δεξιότητα απαράμιλης παιδευτικής αξίας για τους νέους Καθώ του βοηθούσαν να αναπτύξουν αρετέ όπω η, διε... η ανδρεία και η δεξιοτεχνία στην πολεμική τέχνη. Αυτό άλλωστε καταδεικνύεται και στα έργα πολλών ακόμη αρχαίων συγγραφέων. Ο Πλάτονο, για παράδειγμα, ύμνησε το κυνήγι ω θεία άσκηση και γύμναση για δυνατού άντρε. Ο Ξενοφόντα έγραψε για το κυνήγι Ιδιαίτερη Πραγματεία, το γνωστό κυνηγητικό, όπου τονίζει, όπου τονίζει τον ηθικό και παιδαγωγικό ρόλο του κυνηγιού. Ενώ σχετικέ αναφορέ υπάρχουν στα έργα του Πλούταρχου, του Αρεανού και πολλών ακόμη. Στο σημείο αυτό θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα ενός κειμένου, το οποίο περιέχεται στη βιβλιογραφία της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και που λέει ως εξή. Το κυνήγι είναι μια δραστηριότητα σύμφωτη με την εμφάνιση των πρώτων ακόμα ανθρώπων. Άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδου. Άλλοτε ω τρόπο εξασφάλιση τροφή. Άλλοτε ω μέσο εκπαίδευση των νέων ή ω μέρο τη παράδοση και τη κουλτούρα του. Ακόμα και του ενστίκτου του θα πρόσθετα εγώ. Αυτή η αρχαίγονη σχέση του ανθρώπου με το κυνήγι και η συμπόρευσή του στον χρόνο μέχρι τι μέρε μα έχει ανεξίτλα χαρακτεί σε έργα τέχνη κάθε μορφή, καθώ έχει αποτυπωθεί αρχικά σε βραχογραφίε στα τυχώματα των σπηλαίων. Έπειτα σε έξοχε σε πίνακε και γλυπτά, σε κείμενα και συγγράμματα, σε παραμύθια, μύθου και θρύλου μέχρι τα πιο πρόσφατα δημοτικά τραγούδια του τόπου μα, το κυνήγι στι αρχέ του 20ου αιώνα ξεκολουθεί να περιβάλλεται από υψηλή κοινωνική έγκλη. Ενώ είναι πράγματι εντυπωσιακό να διαπιστώνει κανεί ότι οι κυνηγοί, έχοντα βαθιά γνώση των θεμάτων του περιβάλλοντο, φρόντισαν για τη διαμόρφωση μια σειρά νομικών προστατευτικών διατάξεων, καινοτόμων και όχι μόνο για εκείνη την εποχή, αλλά και για τη σημερινή. Στι μέρε μα όμω, το κυνήγι σηματοδοτείται από καθοριστικέ εξελίξει για τη μετέπειτα διαμόρφωση τη σημερινή μορφή, οι οποίε συνέβησαν σε παγκόσμιο επίπεδο και επηρέασαν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την ελληνική πραγματικότητα. Στο όνομα μια κακώ νοούμενη ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών, το περιβάλλον υποβαθμίστηκε ή άλλοτε καταστράφηκε με πρωτόγνωρου ρυθμού για την ιστορία τη ανθρωπότητα. Παράλληλα, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στι πόλει, η λεγόμενη αστιφιλία, και απομονωμένοι από το φυσικό κόσμο αρχίζουν να διαμορφώνουν διαφορετικέ αντιλήψει από του ανθρώπου τη Υπέθρου. Οι νέε αστικέ και υπερκατανοητικέ κοινωνίε των αναπτυγμένων χωρών, όντα ένοχε για μια σειρά καταστροφικών επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον, άρχισαν να ζητούν τι αιτίε μια ήδη επιβαρημένη κατάσταση και συχνά απέδωσαν ευθύνε στον εύκολο στόχο, το κυνήγι. Το οποίο δύσκολα πλέον μπορούσε να γίνει αποδεκτό από μια κοινωνία που τίνει να λησμονεί του νόμου που διέπουν το φυσικό περιβάλλον. Αυτό ήταν το κειμενάκι, μπορείτε να το βρείτε με πιο εκτενή ανάλυση και στο διαδίκτυο με τίτλο «Η ιστορική εξέλιξη του κυνηγιού». Ωστόσο, στην εποχή της κληροφορίας και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, μια κυνηγητική φωτογραφία με περιεχόμενο ένα θύραμα μπορεί να συνοδευτεί από κάθε είδους επιθέσεις σεξιστικών και ρατσιστικών σχολείων για τις δίθεν σεξουαλικές ανικανότητες που οδηγούν του κυνηγού στο κυνήγι. Και τι ηρωνία αυτές οι απόψεις να εκφράζονται τις περισσότερες των περιπτώσεων από ανέρα στα μπακούρια προ του κυνηγού που οι περισσότεροι εξ αυτών είναι οικογενειάρχε. Πεζοδρομιακό υβρελόγιο με κατάρε ανθρωπίνου είδου που έχει περιπέσει σε λίθη, καθώς καθώ έχει ευνοχιστεί πλήρω από τη φύση κόντρα σε αυτήν πολλέ φορέ προσπαθώντα ακόμα να απολέσει από πάνω και το είδο του παμφάγου, την ταυτότητα του πανφάγου. Με ό,τι στερητικέ και ψυχοσωματικέ διαταραχέ αυτό συνεπάγεται. Όλοι αυτοί ξεχνούν δε ότι οι πρόγονοι του υπήρξαν κυνηγοί και ότι σε αυτού και σαφώ οφείλουν την ύπαρξή του σήμερα. Τη ηρωνία και στρέφονται εναντίον αυτών. Κακό πράγμα φίλοι η αμνησία και αυτοί αποδεκνύονται τουλάχιστον αμνήμονες. Αντικυνηγοί. Προσπαθούν να επιβάλλουν στην κοινωνία την ψυχοπαθολογική ιδεολειψία του η οποία είναι κατασκευασμένη πίσω από κλειστέ πόρτε, ενίοτε χρηματοδοτείται από πολυεθνικέ και έχει τη στήριξη του δυτικού πολιτικού συστήματο. Φυσικά, το γεγονό ότι οι ακόλουθοι αυτών δεν αντιλαμβάνονται την υποκρισία και την αντιπροσωπεία, με την οποία διαδίδουν το μίσο του σε όσου δεν συμπορεύονται με τη δική του κοσμοατήληψη, δείχνει παράλληλα την πνευματική ένδυα τη μαζική υποκουλτούρα, στην οποία ανήκουν όλοι και όλε αυτοί καθώς και την απεδία που τους διακατέχει. Ο ψευδοεπιστημονισμός των οποίων επικαλούνται δείχνει τη μεγαλυγορία τους την ώρα που μιλάνε ακατάσχετα με κούφιους όρους φτιαγμένους για το τίποτα. Η ακατάσχετη κλάψα για τα ζώα είναι το προνομιακό πεδίο δράσης τους. Αυτοπροσδιορίζονται ως προστάτες των ανυπεράσπιστων δίθεν πλασμάτων. Και αυτή η μιζέρια τροφοδοτείται από τη στενή αντίληψη που τους διακατέχει καθώς έχουν προγραμματιστεί να σκέπτονται συνθηματολογικώ. Και ενώ η κυνηγητική κοινότητα θα έπρεπε να είναι σύσσωμη απέναντι σε τέτοιου είδου τοξικότητε και σταθερέ αντιλήψει προστατεύοντα τον κυνηγό, καλλιεργεί την ητοπάθεια. Και όταν καλλιεργείται η ητοπάθεια, κάποια στιγμή θα χάσει. Αυτοί οι οποίοι κόπτονται δίθεν για το μέλλον του κυνηγιού είναι οι ίδιοι οι οποίοι έχουν συρρυκνώσει τη δραστηριότητα εδώ και χρόνια, τόσο χρονικά όσο και χωρικά, προ-διαδικτύου. Είναι άλλωστε γενιέ που έφεραν τη σύψη και την παρακμή στο ελληνικό έθνο, εδώ και 40 τουλάχιστον χρόνια. Βλέπουμε κάθε τρει και λίγο συστάσει από κυνηγητικού συλλόγου, ομοσπονδίε και τη Συνομοσπονδία στο να μην δημοσιεύονται φωτογραφίε με θυράματα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, θα μπούμε στη διαδικασία να κοντράρουμε τι αισθητικέ μα, στο τι άρεσε τον καθέναν. Ξεχνούν όμω ότι μόνο και μόνο η ταυτότητα του κυνηγού, δηλαδή αρκεί στο να δηλώσει κάποιο κυνηγό σε αυτού του ανέραστου με, αυ... με, την ευρεία έννοια, είναι αρκετό στο να εισπράξει το μίσο με το οποίο εμποτίστηκε το ανθρω... και γαλουχήθηκε το ανθρωπολογικό αυτό είδο μέσα στι τσιμεντουπόλει στι οποίε και μεγάλωσε. Αρκετοί δε επικαλούνται τον νόμο 86 κάθετο 1969 ο οποίος αναφέρει περί μεταφοράς ή έκθεσης εις κοινήν θέαν, συλληφθέντων θυραμάτων παρέμεινε έμβοντάς τον με συνέπεια να διαμορφώνεται μια λαθασμένη αντίληψη των πραγμάτων ο νόμος αυτός ο οποίος και θεσπίστηκε το 1969 το καν δεν υπήρχε διαδίκτυο εν Ελλάδη αναγράφει ρητά και ξεκάθαρα περί συλληφθέντων θυραμάτων και όχι θαναταθέντων και εδώ είναι η ειδοποιώ διαφορά ο νομοθέτης εννοεί την εποχή εκείνη τα μελαδικά πουλιά τα οποία είναι εχμαλωτισμένα μέσα σε κλουβιά, αλλά και τι αρκούδε με τον τέφι, οι οποίε περιφέρονταν ε, στι αλάνες και στι πλατείε με κερδοσκοπικό χαρακτήρα και άλλα διάφορα τεινά. Είτε λοιπόν πρόκειται περί ηλιθίων που δεν κατανοούν τη σαφή ενοιολογική αυτή διαφορά, είτε περί των απαταιώνων που στόχο έχουν να στρεβλώσουν την αλήθεια χάρη τη δική του εμπάθεια. Είτε αυτή είναι αντικυνηγή, είτε κυνηγή. Όσον αφορά λοιπόν το νομικό κομμάτι, το κυνήγι είναι μια νόμιμη δραστηριότητα και ω εκ τούτου κάθε εικόνα του είναι και νόμιμη. Εντό νομικού πλαισίου φυσικά. Άλλωστε, όσε τέτοιε υποθέσει κατέληξαν στα δικαστήρια με τέτοιε ανυπόστατε και γελίε κατηγορίε, υπήρξαν αθωτικέ υπέρ των κυνηγών. Από την άλλη, τίθεται το θέμα τη ηθικής Καθώ πράγματι, πολλέ φωτογραφίε που αναρτώνται στο διαδίκτυο παραπέμπουν σε ασέβεια και ασέλεια επί του θυράματο. Αλλά μην γελιέστε. Το διαδίκτυο είναι το σύμπτωμα τη εποχή και όχι η αιτία που κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν. Αντιθέτω, δια τη ορθή του χρήση, λειτουργεί και ω μέσο αφύπνιση συλλογικών συνειδήσεων. Πράγματι, πολλοί κυνηγοί διέπονται από αισθήματα ανταγωνισμού και επίδειξη, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα θυράματα μπορούν έχοντα την εντύπωση ότι αυτό του καθιστά ω καλύτερου και μεγάλου κυνηγού. Στην ουσία όμω των πράγματι μεγάλων και καλών κυνηγών φαντάζουν πολύ μικροί και ανώριμοι. Αν και η ποσότητα προκαλεί το κοινό αίσθημα, οι φιλαρές και πολλών στο να φωτογραφίζονται με εκατόμβε πτωμάτων, το θύραμα με τραγελαφικέ φιγούρε πολλέ των περιπτώσεων, εκμηδενίζει και την ελάχιστη ανοχή στο να σκύψει κανεί σε παραγράφου αυταρέσκεια και δικαιωμάτων. Και ενώ πολλάκι έχει επισημανθεί αυτή η αδυναμία, στο να συνδέεται δηλαδή η ποσότητα με την ποιότητα, αψηφώντα το αρχαίο και σοφόρητο ούκεντοπολότο το F, προκαλούν όχι μόνο στο κοινωνικό κάτοπτρο αντιπάθεια και αποστροφή, αλλά και στον κάθε εχέφρον Έλληνα κυνηγό. Όσοι προσπαθούν να παρουσιάσουν ή να παρομοιάσουν το κυνήγι ως σπορ που περιέχει σκορ, τους καθιστά αυτομάτως ως αυτό που ανέκαθεν διαχώριζε τους Έλληνες από τους βάρβαρους. Και δυστυχώς με τέτοιες συμπεριφορές οι εν λόγω βαρβαρίζουν είτε το αντιλαμβάνονται είτε όχι. Και αν κατά τον ξενοφόντα το κυνήγι για τους βάρβαρους επικεντρώνονταν στον φόνο και την αιματοχυσία, για τους Έλληνες είχε διαφορετική αφετερία. Για του πολιτισμένου Έλληνε. Οι Έλληνε κυνηγούσαν για τη συγκίνηση, τα ψυχοσωματικά ωφέλη και τη χαρά τη φύση. Είναι ανάγκη λοιπόν να ξεφύγουμε από το σύνδρομο τη ποσότητα. Θα παρότεινα λοιπόν του φίλου κυνηγού, σχετικά με τι αναρτήσει του, να είναι πιο προσεκτικοί. Τα θυράματα είναι εύλογο να απαθανατίζονται στο φυσικό του περιβάλλον. Χρίζουν περιποίηση και με ένδειξη σεβασμού προ αυτά, ακόμη και νεκρά που είναι ούτε αραδιασμένα πάνω στα καπό των αυτοκινήτων, διανεγμένα με τα σπλάχα να σε φανεί θέα, καθώ τέτοιε εικόνε πράγματι έχουν υποβαθμίσει το κυνήγι στα μάτια τη κοινή γνώμη, και όχι μόνο, αλλά και στον κάθε συνείδητο κυνηγό. Όσοι επίση τα αφήνουν να βασανίζονται, έχοντα ακόμα τη συνέθεση τη συνέστηση του πόνου, δίχω να προβαίνουν άμεσα στη χαριστική βολή, με πρόθεση μόνο και μόνο να τα βιντεοσκοπήσουν και να τα παρουσιάσουν στο διαδίκτυο, σε καμία περίπτωση δεν ανήκουν στην κατηγορία των ελλήνων κυνηγών. Και τέτοια παραδείγματα είναι προς αποφυγή. καθώς όλα αυτά αντιτίθονται στην κυνηγητική ηθική, παραβαίνοντας τους κανο... κανόνες της κυνηγητική διοντολογίας. Εν κατακλείδη, το κυνήγι δεν είναι χόμπι, όπως ξενιστεί προφέρουν οι περισσότεροι και αναφέρουν. Και καλά θα κάνουν να αποβάλουν από τη φασιολογία τους αυτήν τη λέξη, όταν αναφέρονται σε αυτό. Το κυνήγι είναι εναρμόνιση της ζωής με τη φύση. Είναι κληρονομιά. Είναι παράδοση και ένστικτο. Στοιχεία αλληλένδετα που θα υπάρχουν όσο υπάρχει άνθρωπος και περιβάλλον. Ευχαριστώ που με ακούσατε.